αλλά και πολιτικά δεν βγαίνει πια για τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι όταν τον αμφισβητεί πραγματικά το μισό του κόμμα, γιατί υπάρχει και το άλλο μισό το οποίο είναι δίπλα του, αλλά δεν φτάνει, και όταν τον αμφισβητεί και σύσσωμη αντιπολίτευση, αξιωματική και μη, νομίζω ότι το κοκτέιλ είναι αρκετά εκρηκτικό και στιγμές εξαιρετικά δύσκολες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα και τι θα γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι θα πούνε οι υπουργοί του. Ήδη είχαμε σήμερα και κινήσεις και συναντήσεις. Συναντήθηκαν για παράδειγμα ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Ραγκούσης, η κυρία Διαμαντοπούλου, η γνωστή κίνηση των τριών λίγο πριν το Υπουργικό, για να κατέβουν με μία γραμμή. Δεν ξέρω αν την βρήκαν, νομίζω ότι δεν την βρήκαν αυτή την κοινή γραμμή, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι γίνονται και τέτοιες κινήσεις. Άρα, η χώρα είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Η στιγμή είναι εξαιρετικά κρίσιμη και νομίζω ότι και το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός κάνουν πως δεν ακούνε τι συμβαίνει. Και η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παίζει και περί άλλων να τριβάζει. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι χτες το βράδυ μία σύμβαση την έλεγαν καταστροφική. Από χτες το βράδυ παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον η αλήθεια. Όλα τα στελέχη να βγαίνουν και να λένε είναι ανεύθυνος ο Παπανδρέου που δεν θα ψηφιστεί αυτή η σύμβαση. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλοι κοιτάνε τις καρέκλες, όλοι κάνουν κινήσεις μικροκομματικές, αν ο Παπανδρέου θα παραμείνει στην εξουσία ή αν θα διευκολύνει, αν ο Σαμαράς θα έρθει 15 μέρες πιο γρήγορα ή 15 μέρες αργότερα, αν η αριστερά θα εξαργυρώσει τώρα μέσω εκλογών τα υψηλά ποσοστά που έχει, εισπράττοντας την πολύ δικαιολογημένη δυσαρέσκεια του κόσμου. Όλοι λοιπόν κάνουν κινήσεις στη σκακέρα και δεν σκέφτεται κανείς ότι από πίσω υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι που αν δεν έχουν αυτή τη σύμβαση, σε πολύ λίγες μέρες, σε πολύ λίγους μήνες, δεν θα έχουν να πληρώσουν δυστυχώς μισθούς ή συντάξεις. Μην είστε τόσο βέβαιοι, ρε Κάτια. Μισό λεπτό μπορώ να πω. Κύριε Τράγκα, μπορώ να πω την άποψή μου. Βεβαιότητα δεν σας διακόψω. Δεν θέλω να σας διακόψω. Σας βλέπω άλλωστε αραιά και πού. Βεβαιότητα δεν έχω καμία, αλλά δεν θέλω να σας διακόψω. Λέω λοιπόν ότι είδαμε σήμερα το τι έγινε, ποια καταιγίδα υπήρξε στην Ευρώπη, ποια καταιγίδα υπήρξε στην Ελλάδα. Με τις εξελίξεις αυτές και με την αστάθεια και καταλαβαίνουμε ότι το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι αυτή η πολιτική ανακατοσούρα. Και το τελευταίο που θέλει και ο κόσμος, ο οποίος θέλει κάπου να κουμπίσει και κάπου να ηρεμήσει. Στη ΔΕΗ ζητάει, θέλει να κουμπίσει, γιατί μόλις κλείσει το φως. Και ζητάει. Τώρα, μόλις κλείσουν διέξοδο σε χιλιάδες σπίτια τα φώτα. Κύριε Τράγκα, θα δεις τι θα γίνει, θα με θυμηθείς, θα ακούνε πιστόλια. Άκουσα την άποψή σας, ναι. Όσο και αν συμφωνώ ή διαφωνώ, πολύ προσεκτικά. Αφήστε με να ολοκληρώσω για τη δική μου. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά εγώ λοιπόν θεωρώ ως σχόλιο πια αυτό ότι η άποψη της κυρίας Παπανδρέου που λέει για 2 μήνες ηρεμία με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής μέχρι να τελειώσει η σύμβαση, να υπάρχει κάποιος να τη διαπραγματευτεί και μετά αμέσως εκλογές και πεδίο δόξης λαμπρών για όποιον θέλει να διεκδικήσει αυτή την εξουσία, νομίζω ότι είναι το πιο ψύχρεμο και το πιο νυφάλιο που μπορούν να κάνουν τώρα. Γιατί ενδεχομένως. Αυτό πρέπει να το πείτε στον κύριο Παπανδρέου. Μας παρακολουθούν. Το λέω, κύριε Τράγκα, δεν μπορώ να το πω στον κύριο Παπανδρέου. Εντάξει, το λέω το λέτε σε δημόσια θέα, πάρτε τον και ένα τηλέφωνο να το πείτε ιδιαιτέρως. Για να μην γίνει μπενάλι. Αυτή τη στιγμή. Μπενάλι τον εβλέπω, δηλαδή όπου να είναι. Μας βλέπουν, υποθέτω, σαν γαλατικό χωριό. Με ειδοποιούν δηλαδή από ένα... το κοντρόλ, κυρία Μακρύ, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι υπάρχει μία δήλωση Σαρκοζή. Πάμε στο Γιώργο Αϊβαλιώτη για να μας τη μεταφέρει. Και εκφράζει ακριβώς την οργή του για την πρωτοβουλία για το δημοψήφισμα. Πριν από λίγο από τα Ελίσσα Παιδεία, λοιπόν, εκδόθηκε το ανακοινωθέν. Το οποίο αναφέρει, χθες το βράδυ ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήρε την αναβολία να ανακοινώσει δημοψήφισμα. Αυτή η πρωτοβουλία εξέπληξε τους πάντες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Η συμφωνία αποτελεί το μοναδικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων χρέους. Το να δίνεις φωνή στο λαό είναι πάντοτε θεμητό, αλλά η αλληλεγγύη όλων των χωρών της Ευρωζώνης δεν είναι δυνατή έως ότου όλοι συμφωνήσουν στα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία. Και καταλήγει, γι' αυτό αποφασίσαμε να φωνάξουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ώστε να εξεταστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Και μάλιστα σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο προείδρευσε, στο οποίο προείδρευσε ο Νικολάς Σαρκοζή, φέρεται να έχει δηλώσει ότι το έμαθε από την τηλεόραση. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση Σαρκοζή. Τώρα να επιστρέψουμε στην κυρία Μακρύ για να βάλει την τελευταία πινελιά στο σχόλιο της, να πει την τελευταία φράση. Απλώς έλεγα ότι πρέπει να μας βλέπουν σε γαλατικό χωριό περίπου, σαν ένα αυτόνομο χωριό όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει χωρίς καμία συνεννόηση. Προχτές πήγαμε σε μία σύνοδο κορυφής, υπήρξε μία απόφαση και με τη δική μας, την κυβερνητική δηλαδή συνένεση, αυτή η απόφαση, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν ήταν τελικά και τόσο μεγάλη καταστροφή όσο έλεγε μέχρι προχτές.
θέσεις, ας αποφασίσουμε αν τη θέλουμε ή αν δεν τη θέλουμε. Αν εν πάση περιπτώσει δεν τη θέλουμε, μπορούμε να το επιλέξουμε μόνοι μας. Κυρία Μακρύ, μακάρι να μας έβλεπαν σαν γαλατικό χωριό. Έτσι μας βλέπουν. Το να είσαι γαλατικό χωριό θέλει συνέπεια και θέλει αντίσταση επί μακρών και επί της ουσίας. Σαν τρελοκομείο μας βλέπουν. Σαν τρελοκομείο μας βλέπουν. Σαν τρελοκομείο μας βλέπουν. Από αυτή την πλευρά του γαλατικού χωριού. Θα είχες και τον Αστερίξ και τον Οβελίξ. Πάντως, νομίζω ότι όλοι κάνουν κινήσεις στην κομματική σκακέρα. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται και πραγματικά τη χώρα. Και το γαλατικό χωριό είχε και ομοψυχία επίσης. Έτσι. Δεν μπορούσε να μπει ο Ρωμαίος λόγω της ομοψυχίας των Γαλατών. Ακριβώς, ο Ρωμαίος δεν έμπαινε, αλλά γενικώς ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Πάμε και στην κυρία Κοραή για το δικό της σχολείο. Θέλω να προσθέσω στην εικόνα το γεγονός ότι έχουμε έκτακτες κρίσεις στις ένοπλες δυνάμεις ξαφνικά. Σε αυτή την πολύ ευαίσθητη στιγμή, ένα γεγονός που έχει δημιουργήσει απορίες, κύριε Τράγκα. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν το ξέρω. Απορώ. Γιατί νομίζω ότι ήδη υπάρχουν πολλά σχόλια γύρω από αυτή την ξαφνική απόφαση να αλλάξουμε ηγεσία στις ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Καλά. Κρατάει ο κύριος Παπανδρέου διάφορα αθέατα από την κοινή γνώμη, όπως τα τηλεφωνήματα που έκανε για να μας βάλει στο Δέλτα Νιτάφ, και επίσης κρατάει άσους έξω από την Ευρωζώνη. Τότε ποια είναι η στενή συνεργασία μας με την Ευρωζώνη, όταν τα ηλίσια πεδία πριν από λίγο εκπλήσονται για την ανακοίνωση δημοψηφίσματος. Δηλαδή το σαρκείο του, το πολιτικό, είναι ανώτερο το δημοψήφισμα των συμφερόντων του έθνους. Δεν είναι και κάτι. Το πολιτικό σαρκείο του. Όχι, επειδή το λέτε σαν το δημοψήφισμα να είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Είναι μια προσφυγή στο λαό. Ίσως είναι η λάθος ώρα. Ίσως είναι η λάθος ώρα, γιατί ο Παπανδρέου δεν έχει τη σύμβαση. Γιατί είναι ένα τρίμηνο. Μισό λεπτό, Άκη μου. Εμφανίζεται ζαριά. Μισό λεπτό. Το δημοψήφισμα. Το οποίο δημοκρασία δεν έχει αδιέξοδα. Κάλπες. Τρελάθηκαν οι ηγέτες. Τρελάθηκαν οι αγορές. Ο Γιούνκερ ξανάβαλε στο τραπέζι το θέμα της χρεοκοπίας. Υποτίθεται ότι είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία την οποία υπερασπιζόταν ο κ. Παπανδρέου και έλεγε ότι εν πάση περιπτώσει είναι σωτήρια. Και ξαφνικά λέει στους ξένους από την δική τους πλευρά. Μέχρι το Γενάρη θα σας πούμε εμείς αν την πληρώνουμε. Μα αυτό σου είπα, γιατί μας βλέπουν έτσι. Από τη δική τους πλευρά έχουν δίκιο. Από την άλλη, επειδή ο κ. Τράγκας το παρουσιάζει το δημοψήφισμα σαν να είναι περίπου πραξικόπημα, είναι το τελείως αντίθετο. Είναι για να πάει στο λαό. Είναι ακόμα ένας πολιτικός εκβιασμός για να μείνει στην καρέκλα. Μιλάτε τρεις μαζί και δεν θα το ανεχθώ. Θέλω να ακούγεται ο καθένας ξεχωριστά και ευκρινώς. Πάμε στην κυρία Κοραή για το σχόλιο της. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να παίξει σε μια ζαριά πρώτον τον προσωπικό του κεφάλαιο. Και αυτό είναι δική του υπόθεση. Είναι στην δική του ευχέρεια πώς θα διαχειριστεί την προσωπική του και την ιστορική του πορεία. Από εκεί και πέρα όμως επιχείρησε να παίξει σε μια ζαριά και το μέλλον της χώρας, βάζοντας ένα εκβιαστικό δίλημα, δραχμή ή ευρώ, σε ποιον, κύριε Χατζηνικολάου, στον συνταξιούχο, στο μισθωτό, στο μικρομεσαίο, στη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού που έχει πληρώσει τα πάνδυνα μέχρι τώρα, στηρίζοντας ένα μνημόνιο, στηρίζοντας με την ανοχή του. Γιατί ακόμη, τι αντιδράσεις, ελάχιστες είναι οι αντιδράσεις μπροστά στις ανατροπές που υπέστη στη ζωή του. Άρα λοιπόν επιχείρησε να εκβιάσει το μέσο Έλληνα αδύναμο, επειδή ήξερε ότι κινδύνευε από τους δικούς του βουλευτές. Η κίνηση λοιπόν αυτή ήταν υψηλού ρίσκου, τελικά λειτουργήσε μπούμερανγκ στον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι αντιμέτωπος με ανταρσία και από τους βουλευτές, από μέρος των βουλευτών και των υπουργών, αλλά και από την άλλη θα έλεγα ότι και όλοι αυτοί, και οι υπουργοί και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέχρι τώρα τον στήριζαν, διότι απαντούσαν θετικά και προς την κατεύθυνση που ήθελε σε όλα τα εκβιαστικά διλήμματα. Ήρθε λοιπόν η ώρα τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όλη αυτή η διαδικασία βλέπουμε όλοι σε τι περιπέτεια ήδη άρχισε να βάζει τη χώρα. Ο κύριος Παπανδρέου, το βέβαιο είναι ότι θα οδηγηθεί σε μοιραίες λύσεις. Και το θέμα είναι πόσο θα είναι αυτές οι μοιραίες λύσεις για τον ίδιο, δεν με αφορά. Εάν είναι όμως και για τη χώρα, τότε ναι, με αφορά πάρα πολύ. Λοιπόν, δύο επιλογές έχει ο κύριος Παπανδρέου.
ή να υπαναχωρήσει από όλα αυτά τα οποία λέει, δημοψηφίσματα και ιστορίες, και να ανοίξει το δρόμο να αναλυφθούν διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες για μια επόμενη διάδοχη κατάσταση κυβέρνηση συνεργασίας, δεν ξέρω τι θα είναι, ή να πάμε κατευθείαν σε εκλογές, να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο. Γιατί δεν πρέπει να είναι πρώτη επιλογή οι εκλογές, κυρία Κοράη, αγαπητοί συνάδελφοι? Γιατί? Γιατί οι εκλογές, γιατί δεν πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή? Ποιος είναι ο Παπανδρέου, Σπάιντερμαν? Ο Φλας Γκόρντον είναι. Κύριε Τράγκα, ναι, μπορώ να σας πω. Αυτή δεν είναι η κατεξοχήν δημοκρατική διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, εάν την πρέπει Παρασκευή πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες, τι πάνε να πει πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες τι? Εάν την Παρασκευή πρωτοβουλίες, να βρούνε τεχνοκράτες από την Κίνα να μας κυβερνήσουνε. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει μέσα από την κάλπη. Κύριε Τράγκα, εάν την Παρασκευή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, πώς δηλαδή θα είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εάν είτε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέλουν ένα φτώμα σε την πανία κατάσταση, να πάνε να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Μιλάμε είναι για κοινοβουλευτική εκτροπή. Εάν δεν τον στηρίξουν, τότε δεν έχει άλλη αλλαγή, άλλη επιλογή. Αλλά εάν του δώσουν δηλαδή, ψήφο εμπιστοσύνης... Δηλαδή, με συγχωρείτε, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζουν με ελεύθερη συνείδηση? Φυσικά και ψηφίζουν. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν όταν βλέπουν ότι η χώρα πάει κατά διαόλου όπως θέλουν? Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει και να είναι στο Μαντρί. Ψήφο περιμένω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Αλλά Τράγκα, μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, του έχουν δώσει τρεις εναλλακτικές. Τρεις φορές του έχουν κύριε δώσει. Τράγκα, δεν σχολιάσαμε, τρεις ζωές. Κυρία Κοραή και κύριε Τράγκα, δεν σχολιάσαμε μια πλευρά αυτού του δημοψηφίσματος που αναγγέλθηκε, θα δούμε αν θα γίνει, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Δεν σχολιάσαμε το γεγονός ότι στο άκουσμα και μόνο της λέξης δημοψήφισμα υπήρξε τεράστια αναστάτωση στις αγορές, τεράστια ανησυχία στις κυβερνήσεις της Ευρώπης, πράγμα που καταδεικνύει ότι αν είχε επιχειρήσει η ελληνική κυβέρνηση πριν από 1,5 χρόνο στο πρώτο μνημόνιο να διαπραγματευτεί στεναρά, μπορεί να είχαμε άλλη τύχη. Καλύτερα αποτελέσματα μα από της Ιρλανδίας. Δεν έχει κάποια ιστορία. Πολύ καλύτερα, κύριε Χατζηνικολάου. Πάμε στο έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, είναι κρίσιμο δεν αυτό. Αλλά γι' αυτό δεν του λέει ο Σαρκοζή σήμερα ότι είχαμε συμφωνήσει σε αλληλεγγύη. Γι' αυτό στη δήλωση Σαρκοζή υπάρχει το θέμα της αλληλεγγύης και η έκπληξη ότι λειτουργεί μόνος του. Μα γιατί κάνεις δηλαδή, του λέει. Θέλω στο σημείο αυτό να δούμε πώς αντέδρασαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκλογές ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν την κυβέρνηση πως με το δημοψήφισμα επιχειρεί να ξεγελάσει το λαό και να εφαρπάξει τη συνένεσή του. Το ΚΚΕ καλεί μάλιστα το λαό και σε συγκέντρωση διαμαρτυρία την Παρασκευή. Τα εκβιαστικά διλήμματα κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας να στραφούν εναντίον τους. Ο λαός να δείξει τη δύναμή του τώρα. Για αστερισμό της παράνοιας, στον οποίο κινείται η χώρα, κάνει λόγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, που ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί με τον Αντώνη Σαμαρά και ζητά κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ή εκλογές. Οι θεσμοί παραπέμπουν. Η κυβέρνηση και τα κόμματα βρίσκονται στον αστερισμό της παράνοιας. Το μόνο δημοκρατικό καταφύγιο παραμένει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα ζητήσω από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να υπάρξει μία συνάντηση. Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά πως η κυβέρνηση θα συρθεί σε κάλπες εκλογών και όχι σε κάλπες δημοψηφίσματος από τις ίδιες τις εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται και παρά τη θέλησή του, τελικά δεν θα είναι κάλπες δημοψηφίσματος, αλλά κάλπες εκλογών. Ως τον μοναδικό έτοιμο δρόμο που έχει απομείνει στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζει τις εκλογές ο Φώτης Κουβέλης. Είναι ανάγκη η προσφυγή σε πρόβλες εκλογές. Είναι η καθαρή και έντιμη λύση. Και η Ντόρα Μπακογιάννη ζητάει να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να προχωρήσει σε εκλογές. Η λύση είναι μία. Η κυβέρνηση οφείλει σήμερα να παραιτηθεί. Να ζητήσει να γίνουν εκλογές με συμφωνία όλων των κομμάτων, με κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Για θολοτοπίο κάνουν λόγο οι οικολόγοι πράσινοι που σημειώνουν πως όπως παραδέχεται πλέον και η ίδια η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση για τα μέτρα που θέλει να επιβάλλει. Άρα είναι αναπόφευκτη η προσφυγή στις κάλπες. Την έντονη δυσφορία των κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για δημοψήφισμα. Μέρκελ και Σαρκοζή επικοινώνησαν με τον Γιώργο Παπανδρέου ζητώντας εξηγήσεις, ενώ Ρομπάι και Μπαρόζο ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αλλαγή της Συμφωνίας των Βρυξελών.